Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Παγιδευμένη. Όπως θα δούμε, στα νέα επεισόδια της σειράς, ένας νέος εφιάλτης εμφανίζεται στη ζωή του Δημήτρη και της Άννας στα επόμενα επεισόδια. Σύντομα, το χωρισμένο ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν κυκαιώνα εκπλήξεων και η αιτία δεν είναι άλλη από την νέα υπόθεση που αναλαμβάνουν. Ο λόγος για τον μυστηριώδη θάνατο μιας γυναίκας που θα βρεθεί νεκρή τη μέρα του γάμου της, φορώντας ακόμη τον ηφικό. Ο Ανδρέας έχει ήδη στα χέρια του τον ελόγου φάκελο και προσπαθεί να εξιχνιάσει τη δολοφονία, ενώ και ο Δημήτρης αναλαμβάνει να ερευνήσει το θάνατο από την πλευρά της εισαγγελίας. Οι δύο φίλοι εννοούν ξανά τις δυνάμεις τους, ενώ και η συμμετοχή της Άννας θα είναι στην ίδια υπόθεση. Μάλιστα, η θέση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η σχέση της με τον ενδιαστάσει σύζυγό της είναι τεταμένη και εκείνη δεν επιθυμεί να συγκρουστεί μαζί του. Οπότε προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Στο κουβάρι του μυστηρίου αρχίζει να ξεδιλύγεται, τόσο το άτομο που κρύβεται πίσω από το έγκλημα νιώθει να πλησιάζουν στα ίχνη του. Μάλιστα, ο εισαγγελέας Μαρκέτος έχει αφοσιωθεί ψυχήτε και σώματι στην υπόθεση, γιατί ξεχνάει τον προσωπικό του πόνο και δηλώνει αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να βρει και να τιμωρήσει τον ένοχο. Έτσι λοιπόν μπαίνει εθελά του στο στόχαστρό του. Την ώρα που η οικογένεια της νύφης και του γαμπρού έχουν κληθεί για κατέφθαση, γιατί να ρίξουν φως στην υπόθεση, ο δράστης αποφασίζει να εμποδίσει τον Δημήτρη χρησιμοποιώντας την Άννα. Κάποια στιγμή η δικηγόρος δέχεται ένα ανώνυμο απειλητικό τηλεφώνημα. Ο άγνωστος της λέει ότι πρέπει να πει στον εισαγγελέα να αφήσει την υπόθεση αν θέλει να παραμείνει ζωντανός και πως αν συνεχίσει η ζωή του διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. Η Άννα τρομοκρατείται από αυτή την κλίση, ωστόσο δεν είναι σίγουρη αν πρέπει να μιλήσει στον Δημήτρη για να μην δημιουργηθεί νέα ένταση μεταξύ τους, οπότε το αναβάλει αφήνοντας τον δολοφόνο να καταστρώνει ανενόχλητος τα επικίνδυνα σχέδιά του.